αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδημότες, κορυφώνονται σήμερα εδώ στο Νότιο Πάρκο οι αγώνες μας το προηγούμενο χρόνο που κορυφωθήκανε με τον τελευταίο μήνα και για τρίτη συνεχή χρονιά σε συνεργασία με εργατοϋπαλληλικά σωματεία και φορείς της πόλης μας, με βασικό αίτημα δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα, κάτω τα χέρια από το λαϊκό βιός. Ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια με τη μεγάλη πορεία αγώνα από την Πάτρα στην Αθήνα. Συνεχίσαμε στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Αυτή τη χρονιά επιλέξαμε δράσεις στις γειτονιές της πόλης μας. Να συναντήσουμε όλους όσους δεν μπορούν να σηκώσουν το κεφάλι από τα συνεχή χτυπήματα. Φτάσαμε στη σημερινή κινητοποίηση με μια πολύπλευρη δραστηριότητα. Πορεύτηκαν οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι, η νεολαία, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι για να βγουν στο προσκήνιο οι ανάγκες τους και τα δίκαια αιτήματά τους. Ξεχωρίζουν οι πρωτοβουλίες του Δήμου μας ενάντια στους πληστηριασμούς. Θυμίζουμε ότι από την 1η του Μάη οι Δήμοι υποχρεωτικά και το Δημόσιο πρέπει να διενεργούν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για χρέη πάνω από 500 ευρώ. Την ίδια ώρα όμως τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα καταφέρνουν όπως και στο παρελθόν τα τεράστια χρέη τους να θεωρούνται ξεγραμμένα. Αυτοί έχουν τον τρόπο τους, έχουν τους νόμους με το μέρος τους. Στην πόλη μας αυτό μεταφράζεται σε 55,5 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο των 120 εκατομμυρίων ευρώ. Ποσοστό δηλαδή 46,25, τα οποία τα χρωστούν 204 επιχειρηματίες με οφειλές άνω των 50.000 ευρώ και οι οποίοι με όπλο την νομοθεσία και τους νόμους τους τα ξεπερνούν και δεν πρόκειται να πληρώσουν ή θα πληρώσουν πολύ λίγοι. Απαιτούμε το ελάχιστο. Η κυβέρνηση να προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια που γνωρίζουν από κοντά την κατάσταση των οικοκυριών να διαγράφουν χρέη, πρόστιμα και προσαυξήσεις προς τους Δήμους, είτε είναι βεβαιωμένα είτε όχι.